Ο Γερμανός Johannes Brahms είναι ο ασυναγώνιστος και αυτοπιταρχημένος μουσικός, ο οποίος μέσα στον ακατακλυσμό συναισθημάτων της ρομαντικής μουσικής του 19ου αιώνα παραμένει μεγάλος λάτρης της κλασικής παράδοσης. Με το βαθύ του στοχασμό αποδεικνύει πόσα είναι εκείνα τα καινούργια και σημαντικά πράγματα που μπορούν να υποθούν στο ρομαντικό μουσικό ιδίωμα, αλλά να έχουν ταυτόχρονα τη βάση της γλώσσας των κλασικών δασκάλων. Γι' αυτό και ο Brahms λατρεύει τον Beethoven και θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες συμφωνιών μετά από αυτόν. Παρά το γεγονός ότι δεν αισθάνθηκε το πιάνο σαν το ιδιώδες όργανο για να εκφράσει το φιλοσοφικό του στοχασμό, ο Brahms ασχολήθηκε με το πιάνο, συνθέτοντας ένα μακρύ κατάλογο έργων μόνο στην αρχή και στο τέλος της δημιουργίας του. Τα τρία βάλς έργο 39 για τέσσερα χέρια που θα ακούσετε ανήκουν σε μια συλλογή από 16 βάλς για πιανιστικό ντουέτο που εκδόθηκαν το 1868. Ο Brahms έγραψε κατόπιν τα βάλς αυτά και για σόλο πιάνο. Κάθε ένα από τα τρία βάλς έργο 39 έχει τη δική του προσωπικότητα. Το πρώτο είναι λαμπρό, ενθουσιώδες και εκπέμπει έναν αέρα γιορτής. Το δεύτερο μοιάζει με γλυκό νανούρισμα. Ενώ στο τρίτο, ο Brahms περιδιαβαίνει μονοπάτια πικρόγλυκων, φιλοσοφημένων σκέψεων για τη ζωή.